Πέρα από τα Ροδάκινα που είναι μια κύρια καλλιέργεια στην ευρύτερη περιοχή του Τυρνάβολα και γενικότερα του νομού Λάρισας, υπάρχουν και άλλες δυναμικές καλλιέργειες όπως είναι τα Βλάτια, όπως είναι τα Σταφύλια και αυτά είναι όπως και τα Ροδάκινα, όπως πήραν και τα Ροδάκινα, έτσι πήραν και αυτά, όπως πολύ σωστά είπαν και οι συνάδελφοι. Η ίδια εικόνα είναι και στο Ροδάκινα, η ίδια είναι και στα Βλάτια, η ίδια είναι και στο Μύρο, η ίδια είναι και στο Σταφύλι. Φέτος η χρονιά είναι καταστροφική. Αυτό που βάλαμε στον Υπουργό σαν αίτημα, στη συνάντηση που είχαμε εδώ πέρα ως Λάρισα, βάλουμε το εξής, ότι εμείς δεν έχουμε μια καλλιέργεια όλοι εδώ πέρα που βρισκόμαστε, που είμαστε στον πύραμα, στην Αθήνα, στην Πέλε, στη Σβέρια και οπουδήποτε. Δεν έχουμε καλλιέργειες οι οποίες θα τις βάλεις μια χρονιά, δεν πήγε καλά, θα τις ξεπατώσεις και θα βάλεις κάτι άλλο. Εδώ μιλάμε για πολιετείς καλλιέργειες, καλλιέργειες οι οποίες έχουν κόπο, καλλιέργειες οι οποίες δεν μπορούν, έχουν ένα πάρα πολύ ψηλό κοστολόγιο, είτε είναι γραμμικές είτε είναι ελεύθερες, είναι καλλιέργειες οι οποίες πρέπει να έχεις ειδικά εξειδικευμένα μηχανήματα για να μπορέσεις να κάνεις καλλιτικές φροντίδες και δεν μπορεί ένας υπουργός να έρχεται και να μας λέει ότι κοιτάξτε για την αναδιάθρωση. Δεν είναι λύση η αναδιάθρωση. Η λύση είναι όλα αυτά που έχουν πει μέχρι τώρα οι συνάδελφοι, πραγματικά να δοθούν τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία στον αγρότη, αυτοί θα τα βρουν ποια θα είναι, ώστε να γίνει ένα πλήρως χαμένο εισοδήματος. Γιατί αυτή τη στιγμή η καταστροφή, δεν ξέρω πόσοι από εμάς θα είμαστε του χρόνου εδώ, δεν ξέρω πόσοι από εμάς σε λίγο καιρό έρχονται τα χειμωνιάτικα τα λιμπάδια και θα μπορέσουμε να πάμε να ρίξουμε λίπασμα με αυτές τις τιμές που έχουμε πουλήσει τα προϊόντα και με την ανατίμηση που έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή τα λιμπάσματα. Πραγματικά αυτό που πρέπει να κάνει και σαν περιοχή, γιατί η περιοχή του Τυρνάβου δεν έχει πάρει εδώ και πολλά χρόνια χρηματοδοτικό εργαλείο. Κανένα χρηματοδοτικό εργαλείο. 200 σέμενες σε ολόκληρο νομό Λάρισας είχε πάρει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και τώρα βλέπουμε ακόμα χειρότερα τα μέτρα από το υπάρχον που είναι σκληρήνη, που είναι πει και οι συνάδελφοι, πώς πήγε η φθηνή χρονιά στο Ροδάκινο να πήρε πάλι και άλλα προϊόντα. Βλέπουμε και με την Αίγυπτο τι έχει γίνει, όπου υπήρχε και μια αγορά, κάποιοι συνάδελφοι έσπρωχαν προς εκεί. Βλέπουμε τι έγινε και με τις βιομηχανίες και εκεί πέρα στην περιοχή του νομού Λάρισας. Τα ίδια με εδώ, τα ίδια κάνουν. Δηλαδή είναι στημένο το έργο, στημένο το παιχνίδι τους. Από εκεί πέρα το θέμα είναι πώς θα κάνουμε το δικό μας παιχνίδι. Το δικό μας παιχνίδι, συνάδελφοι, είναι ότι όταν θα φύγουμε μέσα από εδώ, σαν Τυρνάβο, σαν διοικητικό συμβούλιο που είμαστε εδώ, θα γυρίσουμε, θα ανακοινώσουμε ανοιχτή γενική συνέλευση όλων των αγροτικών συλλόγων του Δήμου Τυρνάβου στο θέατρο Μαξίμ. Θα μεταφέρουμε όλα αυτά που υπόθηκαν εδώ πέρα από όλους εσάς και μαζί σε ένα κοινό αγώνα να ξεκινήσουμε εδώ και τώρα με τα τρακτέρ στον δρόμο. Δεν μας χάρισε κανένας τίποτα.